Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όχι, είναι η αλήθεια. Και λίγα λέω, γιατί για να περιγράψουμε την παρουσία σας στο θέατρο χρειάζονται ώρες. Εντάξει, είναι μεγάλη σε διάρκεια. Θέλω να ξεκινήσουμε, αν μπορούμε, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, να μας περιγράψατε αυτήν την πορεία. Κάπου διάβασα σε μια συνέντευξή σας, θα ήθελα να πεθάνω πάνω στην σκηνή. Και λέτε ότι σχεδόν κυριολεκτείτε. Ναι, διότι η ζωή μου όλη είναι θέατρο. Είναι 61 χρόνια τώρα κάνω θέατρο. Είναι φυσικό αυτό να έχω συνδεθεί άρρηκτα με αυτό το επάγγελμα. Δεν το θεωρώ επάγγελμα, το θεωρώ λειτουργήμα. Και να θέλω να τελειώσω μαζί του, αγκαλιά μαζί με αυτό. Αυτό εννοούσα. Ναι. Και η σκηνή για μας είναι αυτό που εκφράζει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα ξέχασα να πω στην εισαγωγή μου ότι είστε ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πριν από 50 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δημιουργήσατε μια εμβληματική θεατρική σκηνή, ναι, την ΣΤΟΑ, ναι, όπου εκεί πράγματι όλο αυτό το έργο, το θεατρικό έργο το οποίο προσέφερε και την προσφορά στον πολιτισμό, θεωρώ ότι είναι ανεκτίμητη. Ναι, με χαρά διαπιστώνω πια ότι η ΣΤΟΑ ήταν ένας σταθμός στα θεατρικά πράγματα εκείνης της ποιας δεκαετίας τώρα, από όλες 5 δεκαετίες είναι αυτές. Ακριβώς φέτος κλείνουμε 50 χρόνια. Ναι, στάθηκε ορόσημο, γιατί και το ρεπερτόριο μας ήταν τέτοιο που βοήθησε πάρα πολύ τον ελληνικό έργο και ο τρόπος της δουλειάς μας ήταν ιδιαίτερος, ώστε να ειμνηθεί, θα έλεγα, από τους κριτικούς και από το κοινό. Τέλος πάντων, ας μην περιαυτολογούμε. Νομίζω ότι προσφέραμε αυτό που μπορούσαμε να προσφέρουμε. Πάμε στην παράσταση, στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο, όπως είπα, έχει χαρακτηριστεί και όχι έχει χαρακτηριστεί, αποτελεί ένα κείμενο κορυφαίο από είναι τα κορυφαία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Να μιλήσουμε λίγο για την Αντιγόνη. Είναι αυτή η μάχη μεταξύ του δίκαιου και του νόμιμου. Ο νόμος είναι ο κρέοντας, το δίκαιο είναι η Αντιγόνη και δεν ξέρεις ποτέ ποιος έχει δίκιο. Έχουν και οι δύο δίκιο. Απόλυτο δίκιο έχουν και οι δύο. Και αυτό είναι που κάνει το έργο μεγαλειώδες, γιατί ο καθένας υπερασπίζεται την θέση του. Βέβαια, ο κρέον είναι η εξουσία και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά και η άλλη είναι λαός και μπορεί να αντιδρά όπως θέλει. Βέβαια, θα τιμωρηθεί, θα την θανατώσει, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει η εξουσία. Αλλά δεν πάβει να έχει επηρεάσει το κοινό, την πολιτεία, το λαό της. Ο οποίος βέβαια θα το σκεφτεί και το κοινό που έβλεπε αυτές τις παραστάσεις, επηρεαζόταν από αυτά τα έργα, θα έπαιρνε τη θέση του απέναντι στο τι είναι νόμιμο τελικά. Το θείο, αυτό που είπαν οι θείοι ή αυτό που λέει ο κυβερνήτης. Εσείς έχετε το ρόλο του κρέοντα, κύριε, ναι, Παπαγεωργίου, και θέλω να ρωτήσω το εξής, αν ο χρόνος σας το επιτρέπει. Είστε ηθοποιός, είστε σκηνοθέτης, είστε και συγγραφέας, αλλά ναι, βεβαίως πέρα από όλα αυτά έχετε στην διάρκεια του βίου σας και του θεατρικού αλλά και του ανθρώπινου, έχετε πανεύει σε μια σειρά θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική. Δεν κρύψατε ούτε την ταυτότητά σας και βεβαίως δεν διστάσατε να πείτε διαχρονικά την άποψή σας για μια σειρά θεμάτων. Η Αντιγόνη έχει παραπομπές στην σημερινή μας κατάσταση. Πώς δεν έχει, μα αυτή η κατάσταση, αυτός ο πόλεμος δίκαιου και νόμιμου είναι πόλεμος πανάρχιος, δεν είναι τωρινός. Και ούτε πρόκειται να πάψει ποτέ. Ο νόμος είναι νόμος, δεν είναι βέβαιο ότι ο νόμος είναι πάντοτε και ηθικός ή είναι πάντοτε σωστός, με αυτή την έννοια το λέω το ηθικός. Έχει κάθε δικαίωμα ο πολίτης να τον αμφισβητήσει.
γιατί στο κατώτατο της αφής δεν τον ψηφίζει εκείνος. Τώρα καλά, είναι μια ολόκληρη ιστορία να ψάξουμε να βρούμε πώς ψηφίζεται ένας νόμος και πόσο ο πολίτης θα έπρεπε να συμμετέχει σε αυτό. Συμμετέχει μέσω του βουλευτή του, αλλά εντάξει τώρα τα πράγματα πια δεν γίνονται έτσι εδώ και πολλές εκατονταετίες. Λοιπόν, δεν θα πάψει να υφίσταται αυτό το πράγμα. Και επειδή είπατε, αναφέρατε για την πολιτική μου τοποθέτηση, η τοποθέτησή μου είναι η τοποθέτηση του καλλιτέχνη. Δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης να είναι απολιτικός. Δεν το επιτρέπεται αυτό. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά, αν είναι απολιτικός, άχρωμος. Πρέπει να παίρνει θέση. Και η θέση δεν είναι καμία περίεργη θέση. Είναι η θέση ενός ανθρώπου που θέλει να είναι, πώς να το πω, πρωτοπόρος, να είναι δημιουργικός, να είναι προοδευτικός, να το πω έτσι. Αυτή είναι η θέση του καλλιτέχνη, να είναι προοδευτικός. Από τη στιγμή που η δουλειά της τέχνης είναι να αφυπνίζει και να κρατάει σε εγρήγορση τον θεατή, το κοινό της. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία, κύριε Παπαγεωργίου, να ευχηθώ καλές παραστάσεις, καλή περιοδία, γιατί βρίσκεστε σε περιοδία, και ό,τι καλύτερο για σας. Καλή συνέχεια κι εσείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.